εργαστούμε είναι η σύγχρονη, πράσινη και έξυπνη πόλη. Ο στόχος αυτός θα προωθηθεί περαιτέρω μέσα από διάφορα μεγάλα και μικρά έργα που καλύπτουν ένα νευρή φάσμα της καθημερινότητας και επηρεάζουν αποφασιστικά την ποιότητα ζωής τους. Αναφέρω ενδεικτικά την αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών. Ήδη σύντομα θα έχουμε τους δύο νέους σταθμούς μετεπιβίβασης και σύντομα τις 74 νέες στάσεις λεωφορείων ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Τη δημιουργία δύο γραμμικών πάρκων, τη βελτίωση νευραλγικών δρόμων όπως είναι η λεωφόρη Αποστόλου Παύλου και Ελλάδος, επιπλέον άλλα 12 χιλιόμετρα κεντρική δρόμη θα γίνουν ρυθμιστικά σχέδια. Φέτος υπάρχουν τα χρήματα στον προϋπολογισμό για να υλοποιήσουμε ένα δίκτυο 16 χιλιόμετρων δρόμων, των κεντρικών δρόμων, με ρυθμιστικά σχέδια, με όλες τις σύγχρονες υποδομές πλέον, το κεντρικό οδικό δίκτυο της πόλης. Τη βελτίωση και επέκταση του δικτύου των παραλιακών πεζοδρόμων. Θα βγούμε τώρα προσφορές τον Φεβρουάριο. Υπάρχουν τα χρήματα για ένα κομμάτι να επιδιορθωθεί και να φωτιστεί. Την αναβάθμιση των οργανωμένων παραλιών και την ενίσχυση της υποδομής του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Ο εξυγχρονισμός και η αναβάθμιση της υποδομής της πόλης δεν είναι μόνο θέμα εικόνας. Είναι επιτακτική ανάγκη για να γίνει η Πάφος ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός και τόπος προσέλκυσης επενδύσεων. Ταυτόχρονα είναι οφειλή προς τους πολίτες, οι οποίοι έχουν απαιτήσεις και προσδοκίες, ειδικά οι νέοι και οι νέες μας που θέλουν να ζήσουν στην πόλη τους. Θέλω να τονίσω ότι στον τομέα της υποδομής η πόλη μπορεί να κάνει στην πενταετία αυτή ένα ρωμαλαίο άλμα. Με σωστό προγραμματισμό, σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων, αξιοποίηση των δυνατοτήτων άγκλησης ευρωπαϊκών και άλλων πόρων και επαρκή διαχείριση, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο αυτό. Ο δεύτερος πυλώνας είναι να εργαστούμε στον πυλώνα του πολιτισμού. Και αυτό συμπίπτει και έχουμε το δώρο να είμαστε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Είναι πεποίθησή μου ότι σε καμιά πόλη δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ευημερία εάν η οικονομική πρόοδος, η ευημερία δεν συνοδεύεται από άνθηση του πολιτισμού. Η προσπάθεια για μετατροπή της Πάφου σε πόλη του πολιτισμού δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στην πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και παράδοση και στο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Πάφος 2017.